Muhammad Ali, Abu Egypt of Alexandria, to flip if live call. Muhammad, أنا مصري وكل المصريين بيحبوا اليونان ورودوس كمان. أي خدمات؟ يلا شد بالك. أوكي، ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو ماي فريند. ثانك يو سير. درينك تي؟ تي، إيجيبشن جود. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί τηλεθεατές, απόδραση στο όνειρο είναι το ταξίδι σε αυτή τη χώρα των αντιθέσεων. Φτώχεια και πλούτος συνυπάρχουν. Παντού υπάρχει μια μαγεία που θα τη ζήσει ο επισκέπτης αν η Αίγυπτος γίνει ο ταξιδιωτικός του προορισμός. Οι ίδιοι οι Αιγύπτιοι στο Κάιρο δεν χρησιμοποιούν χάρτη. Κεντρικός άξονας και οδηγός τους είναι ο Νείλος. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί τηλεθεατές, παρακολουθείτε τον Λευκό, την πιο ταξιδιάρικη εκπομπή στην περιφερειακή τηλεόραση, η οποία σήμερα μεταδίδεται από την πρωτεύουσα της Αιγύπτου. Στην Αίγυπτο, όλα στρέφονται γύρω από έναν ποταμό, τον μακρύτερο του κόσμου, τον Νείλο. Αιώνες ιστορίας, χιλιετίες πολιτισμού. Στο ταξίδι αυτό θα γνωρίσουμε την καθημερινότητα των Αιγυπτίων μέσα από μια διαδρομή γεμάτη εικόνες και στιγμιότυπα από το ζωτικότερο κομμάτι της Αιγύπτου. Του Σουλτάνου Χασάν είναι από τα αραιότερα της Ισλαμικής αρχιτεκτονικής και στεγάζει τον τάφο του Μοχάμεντ Άλι, αλλά με τον τεράστιο θόλο του θυμίζει τον ναό της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Η ώρα της προσευχής μετά τον μεγάλο κάματο με το βαρύ τίμημα της πάλης για τον επιούσιο. Άνθρωποι που στερούνται τις χαρές της ζωής, παιδιά που δεν πηγαίνουν σχολείο. Κάιρο. Πολλά και τα προβλήματα της φύσης από την αναπτυξιακή επιπολαιότητα της σύγχρονης εποχής. Παρά τις δυσκολίες όμως που συναντούν οι άνθρωποι και τους κινδύνους που απειλούν το φυσικό περιβάλλον, η μαγεία και η δύναμη του Νείλου δεν χάθηκε, ακόμη και μέσα από τις εικόνες της τηλεοπτικής κάμερας. Θα ρίσκε είναι μια εικονική πραγματικότητα η σημερινή μας απόδραση, που όμως μας μετέφερε με τον πιο ζωντανό τρόπο στη χώρα των Φαραώ της αρχαίας Αιγύπτου. Πρόκειται για ένα ταξίδι μοναδικό σε ένα ένδοξο και μακρινό παρελθόν. Εικόνες και ήχοι από την Αίγυπτο της εποχής που ζήλεψε ακόμη και το λαμπερό Χόλιγουντ.
μόλις 3 χιλιόμετρα από το Κάιρο, μία χρονομηχανή μας μετέφερε σε ένα αλυσμόνητο ταξίδι στις μέρες των Φαραώ. Είναι μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές του κόσμου. Πάνω από 60% του συνολικού πληθυσμού κατοικεί στο 2% περίπου της χώρας. Μόνο στο Κάιρο και την Αλεξάνδρεια κατοικεί πάνω από το 20% των Αιγυπτίων. Πολλοί Αιγύπτιοι ασπάστηκαν παλαιότερα το δόγμα των Κοπτών. Σήμερα είναι μία χριστιανική μειονότητα του 7%. Μετά τον Ιερό Πόλεμο των Αράβων, ο Ισλαμισμός, οι Σουνίτες δηλαδή, είναι το κυρίως θρήσκευμα των Αιγυπτίων που ανέρχεται περίπου στο 93%. Η αρχαιολογική τοποθεσία του Καφρ Χασάν Νταγούντ βρίσκεται σε ένα κομμάτι ερήμου ανατολικά του Δέλτα του Νείλου, μόλις 40 χιλιόμετρα δυτικά της Ισμαηλίας. Το αρχαίο όνομά της δεν είναι γνωστό. Η γεωγραφική της όμως θέση και τα αντικείμενα που βρέθηκαν εκεί μαρτυρούν ότι βρισκόταν ακριβώς πάνω στο δρόμο των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ Αφρικής και Ασίας και ειδικότερα μεταξύ Αιγύπτου και Ανατολής. Οι τάφοι του Καφρ Χασάν Νταγούντ παραπέμπουν στις απαρχές του πολιτισμού στην πρώιμη εποχή της αρχαίας Αιγύπτου.